σε έκτακτη συνεδρίασή του την Κυριακή 17 Δεκέμβρη πήραμε απόφαση και προκηρύξαμε δύο οριστάσεις εργασίας για τις καθαρίστριες στο νοσοκομείο Φυλατών, την οποία πραγματοποιούμε σήμερα, διεκδικώντας να μην απολυθεί καμία, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Είναι εργαζόμενες που δουλεύουν 10, 15 και 20 χρόνια. Πολλές από αυτές βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης και καταλαβαίνουμε ότι αν βρεθούν τώρα στον δρόμο δεν πρόκειται ποτέ να συμπληρώσουν τα ένσημά τους. Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, να σταματήσει το έσχος των εργολαβιών στα νοσοκομεία και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Απαιτούμε να προσληφθούν με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Απαιτούμε να ενταχθούν στα βαρέα και αμφιγεινά. Απαιτούμε να μην γίνει καμία απόλυψη, πρόσληψη από τους αντίστοιχους φορείς και απορρόφηση όλων των εργαζομένων, όπως είπαμε και προηγουμένως, με σταθερή σχέση εργασίας, με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να φύγουν τα συνεργεία εργολαβικές εταιρείες από κάθε δημόσιο κτίριο και υπηρεσία. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, καμιά καθαρίστρια να μην χάσει τη δουλειά της. Ένταξη όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα, στα βαρέα και αμφιγεινά επαγγέλματα. Να πληρωθούν εδώ και τώρα τα δεδουλευμένα σε όσους τους οφείλονται. Να παραμείνουν στη δουλειά τους όλες οι καθαρίστριες που απασχολούνται μέχρι σήμερα. Συναδέλφες, συνάδελφοι, την Κυριακή ψηφίστηκε ένας ακόμα αντεργατικός αντιλαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει 6,5 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους το 24 σε σχέση με το 23. Φόρους που θα τα πάρουν από τις τσέπη μας. Από αυτά λοιπόν τα 6,5 δισεκατομμύρια επιπλέον για το δημόσιο σύστημα υγείας, τι προβλέπει ο προϋπολογισμός? Μόνο 250 εκατομμύρια για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, για όλες τις δομές υγείας. Και μπαίνει λοιπόν το ερώτημα, τι θα πρωτοπληρωθούν με αυτά τα 250 εκατομμύρια, τι προσλήψεις θα γίνουνε? Στην ουσία, όχι δεν κάνουν αύξηση για τις δαπάνες στην υγεία, αλλά τις μειώνουνε. Επομένως, εδώ είναι και η αιτία που ζούμε αυτά που ζούμε όλοι οι εργαζόμενοι στο πετσί μας. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι καθαρίστες στα νοσοκομεία και οι ασθενείς, η υποχρηματοδότηση στην υγεία που μας πρόγνει στον ιδιωτικό τομέα. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα αγώνας από όλους τους εργαζομένους. Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι υπόθεση μόνο των υγειονομικών και όσους δουλεύουν στα νοσοκομεία. Είναι υπόθεση πρώτα και κύρια της εργατικής τάξης του εργαζόμενου λαού, γιατί αυτοί έχουν ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας να απολαμβάνουν όλες την επιστήμη που έχει προχωρήσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, και όμως βλέπουμε σήμερα να πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν υπάρχουν ούτε ασθενοφόρα. Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτείας καλεί σε μαζικό συλλογικό αγώνα και για το σύστημα της, να απαιτήσουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό.
να μην πληρώνουμε, να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας. Να μην αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε από τη τσέπη μας, τα οποία είναι πάρα πολλά λεφτά που πληρώνουμε καθημερινά για την υγεία μας και η υγεία δεν έχουμε. Επομένως, μόνο με το μαζικό συλλογικό αγώνα, με οργανωμένη δράση και πάλι μέσα, συσπηρωμένοι όλοι μέσα από τα σωματεία μας, δίνουμε και αυτή τη μάχη και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε. Εμείς σαν εργατικό κέντρο θα είμαστε πάντα δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων καθαριστριών που παλεύουν σήμερα. Θα δώσουμε με όποια μορφή μπορούμε τις μάχες για να μην απολυθεί καμία, για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους.